στην συζήτηση που έγινε στην πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονομικών, τέθηκε το θέμα και εμείς σας λέω ότι στην Επιτροπή ακούμε προτάσεις και εφόσον τέθηκε το θέμα, νομίζω το είπε και ο Υπουργός, θα λάβουμε υπόψη τη χρήση αποδείξεων στην αναδιατύπωση που θα γίνει στο νόμο, στο σχέδιο νόμου, έτσι ώστε να μετράνε οι αποδείξεις. Μάλιστα. Θα δείτε τη διάταξη, θα την καταθέσουμε για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση γι' αυτό. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, εμείς, έτσι δεν είναι, που είμαστε μισθωτοί, μετά θα πάμε και στους ελεύθερους επαγγελματίες, να μαζεύουμε αποδείξεις. Να μαζεύετε. Για όλα τα εισοδήματα. Για τα, αυτά τα οποία έχουν σχέση με τις μισθωτές υπηρεσίες και για την φορολογική έκπτωση που προβλέπει το σχέδιο νόμου, αυτοί πρέπει να μαζεύουν αποδείξεις, αλλά και γενικότερα θα πρέπει να μαζεύουν και αποδείξεις από όλες τις κατηγορίες των μισθωτών και συνταξιού. Για όλα τα κλιμάκια. Δηλαδή είτε βγάζεις 10.000, είτε 20, είτε 30, είτε 40.000 το χρόνο. Ο στόχος μας είναι να μην αποκλείσουμε κλιμάκια από την συλλογή αποδείξεων, γιατί θα το είχαμε περιορίσει πολύ. Θα δείτε τη διάταξη όμως όπως θα έρθει στο Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Ναι. Άρα θα έχουν, συγγνώμη, θα έχει την απαλλαγή, ας πούμε, από το φόρο, θα την πάρουν όλα τα κλιμάκια σε μεγάλο ποσοστό. Θα βγάλουμε και καμιά είδηση, Υπουργέ. Όχι, προσέξτε. Εγώ είπα ότι η χρήση των αποδείξεων θα μπει στη λογική που υπήρχε και μέχρι τώρα. Δηλαδή, εάν δείτε στο ισχύον καθεστώς, δηλαδή όταν πάτε να κάνετε δήλωση του 2013, ναι, αν δεν έχετε ένα συγκεκριμένο όριο αποδείξεων, χάνετε λεφτά, όχι παίρνετε. Ναι, παλιά ήταν παίρνετε. Σε αυτή τη λογική το κοιτάζουμε, διότι εάν πάμε στην άλλη λογική, όπως σας είπα, έτσι όπως έχουμε προϋπολογίσει τα έσοδα από τη φορολογία, θα έχουμε πάλι μια απώλεια που πρέπει να πάμε να την βρούμε. Μάλιστα. Πάμε τώρα με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι υποχρεωμένοι και αυτοί να κρατούν αποδείξεις? Κοιτάξτε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εκτός από το να δηλώνουν, να δίνουν αποδείξεις, που είναι υποχρεωμένοι, και αυτοί σαν φορολογούμενοι πρέπει να συγκεντρώνουν αποδείξεις. Κοιτάξτε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες πλέον μπαίνουν σε ένα άλλο καθεστώς. Εάν έχετε διαβάσει, και είμαι σίγουρος, το σχέδιο νόμου, αυτοί μπαίνουν στα έσοδά τους, στα έξοδά τους, στα βιβλία τους, και με αυτό γίνει το αποτέλεσμά τους και έτσι πληρώνουν το φόρο. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, τι θα γίνει με τις αντικειμενικές? Με τις αντικειμενικές, το σχέδιο νόμου, όπως το έχουμε διατυπώσει, μεταφέρονται στη Διεύθυνση Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομικών και ο στόχος μας είναι μέσα στο 2013 να επεκτείνουμε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών σε όλη την Ελλάδα. Ναι, θα αυξηθούν? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιο στόχο. Στόχο έχουμε να εντάξουμε μέσα στο σύστημα όλες τις περιοχές της Ελλάδος, για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις.